πολύ πιεστικό για τον άνθρωπο που θέλει να κάνει το καλύτερο για σένα. Αν αλλάζει γνώμη δηλαδή για την εκπομπή στις 3 ώρα το πρωί, φαντάσου για το ρούχο. Πάντως θέλω να παραδεχτείτε ότι σας είπα την επόμενη μέρα ότι ήταν δικά της τα ρούχα, σας το είπα. Την τελευταία Τετάρτη ήταν δικά της. Γίνοντας ή άλλως έχει αλλάξει τη λίστα. Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Ναι. Και ελπίζω ότι με τον καινούριο στη λίστα θα τα πάει πολύ καλά, γιατί είναι και δικό μου στη λίστα και είναι πολύ καλό παιδί. Πάντως άσχετα από αυτό, παιδιά, η Ρούλα είναι η Ρούλα και όλοι ξέρουμε ότι είναι μια παρουσιάστρια με περγαμηνές, εμπειρία, αποδοχή και ούτω καθεξής. Αλλά εγώ θα σταθώ στο ότι όταν ενδεχομένως νιώθεις μια ανασφάλεια, δηλαδή δανείζομαι αυτό που είπε ο Μίλτος, για την εικόνα σου, για το βήμα που κάνεις, γιατί η Ρούλα δεν ήταν πολύ σίγουρη για αυτό που πάει να κάνει, για το αν πρέπει να κάτσει ως κριτής στο σοου, για το αν πρέπει να επιστρέψει έτσι ή όχι. Ναι. Σου βγαίνει μια ανασφάλεια και σου φταίνε όλα τα ρούχα, τα μαλλιά, τα παπούτσια. Δεν ξέρω αν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, λέω. Καλά, αλλά θέλω να παραδεχτείτε ότι γενικά οι γυναίκες, ειδικά οι ωραίες γυναίκες. Άντε πάλι, γενικά οι γυναίκες, ρε, δεν στηθήξαμε. Το έχετε αυτό, λέω, με τα ρούχα και με το αυτό, λυσάτε. Το έχουμε, γλυκέ μου άνθρωποι, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα κακό. Κάνουμε, αλλά το ναι, σε μεγάλα επίπεδα αυτό το πράγμα σου, θέλω να σου πω ότι γίνεται ακόμα πιο έντονο και πιο ψυχοθόρο. Και εκτός αυτού, ρε Δημήτρη, το ότι η Ρούλα είναι απαιτητική, το παραδέχθηκε ίδια. Όταν λες το θέμα, λέει πως δεν είναι. Ότι 3 η ώρα παίξει ο συνεργάτη σου να αλλάξει καλέτα. Αυτό δεν είναι το σύνηθες. Στις 9 παρατέλα δεν αλλάζεις ρούχο. Δεν είναι. Και μετά πετάς και θέματα. Αν εγώ είχα τολμήσει να πάρω 3 η ώρα να πω στη Μέρη, μήπως όχι να αλλάξεις καλέτα, γιατί δεν αυτό δεν είδεστε. Αγάπη μου. Δεν τρώγα και καμία ξανάνθρωπη την άλλη μέρα. Άστα αυτά τώρα, εδώ έχουμε δικτατορία. Εντάξει, αυτά ήταν παλιά στην τηλεόραση. Η δικτατορία του αρχισυντάκτη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα.